Παράταγα το, το κρυφτό και το κυνηγητό μόλις άκουγα μπουζούκι και το μπαμπάς μου έπαιζε μπουζούκι και έτρεχα στα πόδια του. Ο μπαμπάς μου διάλεξε να, να φύγει 4 Ιανουαρίου στο μνημό ε, Πήγα στην εκκλησία και είχαμε, ήταν Κυριακή, είχαμε μεσημελιανό και γύρισα κατευθείαν δύο η ώρα στο χάρμα για να τραγουδήσω. Αν έχεις ζήσει πολλά χρόνια με έναν άνθρωπο και μάλιστα αν υπάρξει ένα διαζύγιο που δεν είναι πολεμικό, αυτά που τέλος πάντων έχεις εκτιμήσει στον άνθρωπο ή που έχεις τα θετικά, δεν υπάρχει γόμα να τα σβήσει. Η σκηνή μου δίνει το, το ελεύθερο και το άλοθη να μην έχω όριο, να μην έχω λιμή. Και αυτό για μένα είναι λύτρωση. Δεν μπορώ να ζήσω μια χαρά χωρίς Δεν μπορώ να πω με τα βεβαιότητα ότι δεν μπορώ να ζήσω, αλλά δεν θα νιώθω ολόκληρη. Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Απόψε θα είμαστε τέταρτε στον Α με την υπέροχη Γιώτα Νέγκα. Γιώτα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα σου. Καλώς ήρθες εδώ στο ΤΕΤΑΤΕΤ, στον Άλφα. Ευχαριστώ πολύ. Είσαι από τις φωνές που έχουμε αγαπήσει πολύ την τελευταία 20 αιτία. Δεν ξέρω αν εσύ το εισπράττει αυτό. Ναι, το εισπράττω πάρα πολύ. Ε, αν πράγματι είναι τόσο που λε, σχεδόν 20 αιτία, ναι. μιας και το, η πρώτη μου δισκογραφική δουλειά, απόπειρα, τραγούδι, ήταν το 2003. Ναι, το μεταμάτια κλειστά. Το μεταμάτια κλειστά Αυτό του Παναγιώτη Καλατζόπουλου. Ναι. Αυτό θυμάμαι πρώτα από σένα που έτσι αγάπησα πολύ στο ραδιόφωνο. Μετά το Έχω άνθρωπο, συγκλονιστικό τραγούδι. Κώστα Λιβαδά. Ναι. Ενώ α πούμε θα μπορούσε να ήσουν στα πράγματα πολύ πιο πριν. Ε, είσαι πιο φρέσκια στο χώρο. <laughs> Ήρθα λίγο αργότερα, ναι. Ε, καμιά φορά δεν ξέρει γιατί συμβαίνουν τα πράγματα, αλλά μάλλον έτσι θα έπρεπε να συμβούν. Και νιώθω ότι από το ξεκίνημα το δισκογραφικό, γιατί δεν ξεκίνησε το 2003, τραγουδάω από το Λύκειο, το σχολείο Είμα. δηλαδή, από σχολικέ παραστάσει, μετά με φίλου σε μικρά μαγαζιά, σε μικρέ μουσικέ σκηνέ. Και έχω αρ, αρκετή, ας πούμε, είχα και αρκετή εμπειρία, αρκετά χρόνια πριν τη, 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 τη δισκογραφία μου. Νιώθω λοιπόν ότι από τότε που έγινε το πρώτο βήμα, συνέχισα με βήματα. Ναι. Σταθερά, βήματα, βήματα και ακόμα βηματίζω και μ' αρέσει αυτό πολύ γιατί προλαβαίνω και να το χαρώ και να το συνειδητοποιήσω. Εγώ νιώθω ότι ο τίτλο του τελευταίου σου δίσκου, που είναι αυτού, Αυτό που θέλει στη ζωή το καταφέρνει, είναι και η ίδια σου η ζωή. Ναι, το πιστεύω βαθιά. Γιατί πραγματικά ό,τι έχω ονειρευτεί από παιδί πραγματοποιείται σε χρόνο που. Δεν ορίζω εγώ βέβαια, mm. νομίζω κανένας μας δεν ορίζει το χρόνο που πραγματοποιείται τα όνειρά του. Ε, αλλά έχουν συμβεί τα πράγματα που έχω ονειρευτεί και έχω κι άλλα τόσα που ονειρεύομαι και περιμένω να πραγματοποιηθούν. Ο τίτλος του του δίσκου ήταν για να ε, τονίσω πιο πολύ ότι δεν παρατάμε τα όνειρά μας, όχι ότι κάτι έχω καταφέρει. Όχι, η πορεία συνεχίζεται. Τίποτα δεν έχει κατακτηθεί. Πλήρω εννοώ να, για να σταματήσει μια πορεία. Αλλά ήθελα να τονίσω ότι δεν παρατάμε ποτέ τα όνειρά μα, παρά τι δυσκολίε. Με πίστη, αγάπη και πολλή δουλειά, ε, δίνονται τα πράγματα. Είναι το πιστεύω βαθιά. Το έχει σκεφτεί ποτέ ότι εάν ξεκινούσε πολύ πιο μικρή, δηλαδή ξέρω εγώ, στα 18, στα 20, στα 25, έβγαινε στο τραγούδι, στη δισκογραφία, ε, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Νομίζω ότι. Έτσι συμβαίνει. Αλλάζοντα πάντα ένα στοιχείο σε μια χημική ένωση, αλλάζει όλη η χημική ένωση και το, χημ... και το αποτέλεσμα. Ναι. Άρα λοιπόν, αν είχαν ξεκινήσει διαφορετικά τα πράγματα, θα είχαν πάρει άλλα μονοπάτια. Αλλά δεν μπορώ να ξέρω πώ θα εξελισσόταν μέχρι σήμερα. Κανένα μα δεν το ξέρει αυτό. Αλλά φαντάζομαι τώρα λε ευτυχώ που τα πράγματα έγιναν έτσι. Ό, τα αγαπούα που έγιναν έτσι, γιατί μάλλον ναι. ήταν Όχι, τα που εγιναν ετσι γιατι μαλλον ηταν ο δικο μου δρόμο. Πάμε να δούμε πώ έγιναν. Ο δικό μου ο δρόμο, Πασχαλής Πασχαλή Τερζή. Ακριβώ, <laughs> τα φιλιά μα τον Πασχαλή. Έχει τραγουδήσει με τον Τερζή. ε. Έχουμε τραγουδήσει στο, στο Μέγαρο Μουσική Αθηνών σε μια συναυλία αφιέρωμα στον Χρήστο Νικολόπουλο, στον αγαπημένο μα Χριστονικοπουλο, Νικολόπουλο. Yeah. Και ήταν πραγματικά τρομερή εμπειρία και τολμώ να πω ότι από τότε μα συνδέει και μια πολύ γλυκιά σχέση, πολύ φιλία, ανεβαίνοντα και στη Θεσσαλονίκη χαρακτηριστικά ε, προ πριν από δύο-τρία χρόνια βρεθήκαμε λίγο πριν την παράστασή μου να πίνουμε κάτι τσιπουράκια και κάτι κρασάκια και πήγα στην παράσταση τελευταία στιγμή, με έκανε κουδούνι, αλλά το χάρηκα τρελά τα φιλιά μας στον Πασχάλη. Ξέρεις τι, τώρα σκεφτόμουν ότι και ο Πασχάλης ο Τερζής έτσι έγινε γνωστός πιο μετά η ναι, αλήθεια. δεν έγινε ας στα 20-25 και υπάρχει αυτή η ταύτιση. Πάμε λοιπόν να πιάσουμε αυτή τη διαδρομή που δεν θες τίποτα να αλλάξει από αυτήν. Δεν θα έχει και νόημα. <laughs> ναι, σωστό. <laughs> λοιπόν, μικρή, όταν σε ρωτάγανε οι φίλοι, οι γονείς, οι συγγενείς, τι θα γίνεις γι' όταν τον μεγαλώσεις, τι απαντούσες. Διάφορα άσχετα πράγματα, Όπως? αλλά και σχετικά. Μανεκέν, <laughs> μοντέλο. <laughs> ναι, αεροσυνοδός, χορεύτρια, ηθοποιό, αλλά τραγουδίστρια δεν έλεγα. <laughs> Α. Αργότερα κατάλαβα ότι επειδή ήταν τόσο... Τόσο συνηθισμένο με την ύπαρξή μου το τραγούδι, δεν το θεωρούσα κάτι ξεχωριστό για να το θίξω, αλλά το κατάλαβα πολύ αργότερα. Το, η πρώτη στιγμή που ε, μου γεννήθηκε και το συνειδητοποίησα ήταν γύρω στα 16-17. Ε, είμαι στο σπίτι μου μια συμμαθητριά μου και παίζει το ραδιόφωνο και μιλάμε. Είναι εξε, περίοδο εξετάσεων και αυτά. Και μου λέει Για το έχει σκεφτεί, τι θα κάνουμε, πού θα δώσουμε, τι θέλει να κάνει, α πούμε, και αυτά. Και ξαφνικά την κοιτάζω. Και σαν υπνοτισμένη της δείχνω το, το ραδιόφωνο και τη λέω «Θέλω να ακούω τη φωνή μου στο ραδιόφωνο, θέλω να τραγουδάω». Ήταν η πρώτη στιγμή που βγήκε συνειδητά από το στόμα μου. Και, και μάλιστα και από τότε ξεκίνησαν και οι σχολικέ συναυλίες, παραστάσεις. Ε, έτσι ξεκίνησαν τα πράγματα. Ε, περιοχή, σχολείο, αυτά. πού περιοχή, ε, ζούσα τότε Αγία Βαρβάρα, Άνω Κορυδαλό. Είμαι γεννημένη στο Εγάλεο. Άρα δυτικό Είμαι παιδί τη δυτική συνοικία. Δυτικό προαστήριο. Είμαι παιδί τη δυτική συνοικία, ακριβώ. Ναι. Μοναχοπέδι. Ναι. Ε, και σιγά σιγά ξεκίνησα να τραγουδάω σε μικρέ ε, μουσικές μουσικέ Αυτό έγινε ε, και διακόπηκε, α πούμε. Αλλά η πραγματική αφετηρία, αν θέλεις, η επαγγελματική, ε, ξεκίνησε το 1990, όπου έκανα το έμετρο με, με, με κάποιους φίλους στο Μοσχάτο, μια μουσική σκηνή, όπου εκεί πια ήταν ε, ε, επαγγελματική η σχέση. Τρα, τρα, τραγούδωσα κάθε μέρα, Φρο, είχα εγώ τη φροντίδα, ας πούμε, της, την επιμέλεια mm -hmm. του προγράμματος της, της σκηνής και έτσι ξεκίνησε αυτό το ταξίδι στη, στη, στη μουσική, γύρω στο 1990 και το 3 ήρθε η, η, η δισκογραφία από ένα επίσης τυχαίο γεγονός. Οι γονεί πότε το έμαθαν ότι ήθελε να γίνει τραγουδίστρια. Οι γονεί το έβλεπαν από παιδί. Ότι, δηλαδή, παράταγα το, το κρυφτό και το κυνηγητό, μόλι άκουγα μπουζούκι και τον μπαμπάς μου έπαιζε μπουζούκι και έτρεχα στα πόδια του. Αλλά το είδαν όλο μπροστά του και του ήρθε το μεγάλο χαστούκι. Όταν ένα βράδυ πήγαμε ε, να διασκεδάσουμε σε, ένα, σε μια τέτοια μουσική σκηνή, ας πούμε. Ε, με τους γονείς μου και τα ξαδέρφια μου, που γνώριζαν τα ξαδέρφια μου και που έπαιζε εκεί ο Μανώλης Καραντίνης, επίσης, πολύ πολύ μικρός. Ε, και ξαφνικά μου ήρθε και ζήτησα να τραγουδήσω. Και ανέβηκα στη σκηνή, πήρα το μικρόφωνο και τραγούδησα σε ένα γεμάτο μαγαζί. Εκεί έμειναν και οι δύο άναυδοι. Ε, Θυμάμαι τον πατέρα μου χαρακτηριστικά να, να χαμογελάει, αμήχανε και μου λέει Πώς το έκανες αυτό, παιδάκι μου, γιατί δεν ήμουν και πολύ ιδιαίτερο αντιδραστικό παιδί. να ήσυχη, πολύ ήσυχη. Πόσο λοιπόν, ήσουν τότε? 17, 30, δε, δε. Ε, 17, μισό. Θυμάσαι τι είπε. Βέβαια. ξεκίνησα και είπα το <coughs> «Όλα σε θυμίζουν». Χαρούλα. Αγαπημένη μου. Ε, μετά είπα το «Φεύγω» Και μετά είπαμε ένα ντουέτο με τον τραγουδιστή που έκανα και δεύτερε φωνέ από τότε. Μην είχαν μάθει τα ξαδέρφια μου και εκείνοι τραγουδιστέ. Ε... Κάνω ανακατεύω και δεν με αφήνανε να ανακατεύω. Τέλο πάντων ήταν μια πολύ ωραία για μένα εμπειρία, έκπληξη για του γονεί. Ο Καραντίνη. Ο Καραντίνη πέταγε από τότε. Τα... Έπαιζε απίστευτα. Ήμασταν γειτονάκια και την επόμενη εβδομάδα έρχεται ο Μανώλη στο σπίτι μαζί με τον επιχειρηματία. Να πούνε στον μπαμπά μου, εγώ έλειπα σχολείο, να πούνε στον μπαμπά μου μήπως θέλει να με φέρνει τα Σαββατοκύρια και να λέω 5-6 τραγουδάκια. Και έτσι ξεκίνησε α, αυτό το... Ταξίδια α πούμε. Σιγά σιγά. Άρα σιγά. οι γονεί υποστηριχτικοί. Ναι, υποστηριχτικοί. Ο μπαμπά πάρα πολύ, γιατί και εκείνο ήθελε να γίνει. Απλά δεν τον βοήθησε η ζωή του, αν θέλει. Τι έκανε ο μπαμπά σου. Ο μπαμπά μου ήταν πολυτεχνίτη. Έκανε τα πάντα. Από ζωγραφική, γλυπτική, έγραφε τραγούδια, έκανε υδραυλικά. Ό,τι βλέπει το μάτι του, το φτιάχνει mm. το χέρι του χαρακτηριστικά. Ναι. Mm. Αλλά η δουλειά του, η δουλειά του ήταν ψυχτικό. Και η μαμά. Mm. <coughs> η μαμά οικιακά. Ε, μέχρι να μεγαλώσω λιγάκι και μετά ιδιωτική υπάλληλο. Είσαι μοναχοπέδι. Ναι, μοναχοπαίδη. Ισχύει ότι ο μπαμπάς σου πέθανε σε μια περίοδο που εσύ δούλευε. Ναι. Ο μπαμπάς μου διάλεξε να, να φύγει 4 Ιανουαρίου. Ε, όταν, είχαν, όταν είχε τελειώσει ο κύκλος των γιορτών που δούλευα τότε με τον Κώστατο τον Μακεδάνα στο, στο ιστορικό χάραμα, ήταν άρρωστος από το Σεπτέμβρη που το ανακαλύψαμε, το ανακαλύψαμε αργά. Και διάλεξε να φύγει μόλι τελείωσε. Ε, αλλά θυμάμαι χαρακτηριστικά, στο μνημόνιο του ε, πήγα στην εκκλησία και είχαμε, ήταν η Κυριακή. Είχαμε μεσημεριανό και γύρισα κατευθείαν δύο η ώρα στο Χάρμα για να τραγουδήσω. Και τι μηχανισμό επιστράτευσε μέσα σου για να τα καταφέρει, Πώ το είδε. Τα έλεγα όλα σε εκείνον. Όλα. Ήταν μόνο εκείνο μπροστά μου, στα μάτια μου. Δεν, δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Το τραγούδι με τον Καλατζόπουλο το 2003, το τραγούδι που σε έκανε γνωστή το «Με τα μάτια κλειστά». Πώς ήρθε, γιατί μου λες για μια διαδρομή που ξεκίνησε ουσιαστικά το 1990 και μετά από 13 χρόνια είναι το πρώτο σου τραγούδι. Ήταν μέσα από γνωριμία, μέσα από συγκυρία, μέσα συγκυρία. από... τι; Δηλαδή. Καθαρή συγκυρία. Ε... Εγώ τότε, εκείνη την περίοδο φοιτούσα στο Εθνικό Οδείο. Mm -hmm. Ε, έκανα μαθήματα φωνητικής και όλα τα υποχρεωτικά για να πάρω το πτυχίο με την κυρία Διαμαντοπούλου, την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, δασκάλα μου. Ε, ο Παναγιώτη Χανακαλατζόπουλο και η Βανθία Ρεμπούτσικα τότε είχαν ε, ε, ζητήσει να ακούσουν φωνέ από το εθνικό, γιατί ψάχνανε φωνέ για να στήσουν μια καινούργια παράσταση που ήθελαν να κάνουν. Και από το εθνικό έδωσαν το όνομά μου, γιατί εγώ. Δεν, δεν είχα πάει εκείνη την ημέρα. Το έδωσαν η δασκάλα και, τα, και τα, οι συμμαθητέ μου. Και με, με πήραν ένα τηλέφωνο και μου είπαν για την οντισιόν: Η κυρία Νέγκα, θα φέρετε στη παρτιτούρα ή όχι. Και λέω: Ποιο οντισιόν, και αυτά. Ε, το μαθαίνω. Είμαι έτοιμη να μην πάω γιατί δουλεύω. Mm -hmm. Και είναι τσικνό. Πέμπτη κοντά, ήταν απόκριε. Αλλά τελευταία στιγμή αποφασίζω να πάω γιατί κατά σύμπτωση την προηγούμενη μέρα του έχω δει στην τηλεόραση. Έχω ακούσει τι μουσικέ του ξανά και του ήξερα φυσικά. Λοιπόν, και αποφασίζω να πάω τελευταία ώρα. Και πάω την ώρα που κλειδώνουν να φύγουν. Και λέω: Α, δεν σα πρόλαβα, γιατί είχε κίνηση και αυτά και. Τέλο πάντων, προφανώ από τύχη, από συγκυρία, λέει ο Παναγιώτη: Ε, καλά, δεν κλειδώσαμε ακόμα. Πάμε, πάμε. Και ξαναμπαίνουν μέσα. Του λέω λοιπόν: ένα, ένα τραγούδι, κάνω να κατέβω μου λέει ο Παναγιώτης, θα μας πείτε άλλο ένα. Mm. Λέω άλλο ένα. Κάνω να κατέβω, ε, λέει η Αμανθία, πιστε... θα μας πείτε, κανένα λαϊκό. Ε, μετά θα μας πείτε κανένα χατζηδάκι. Mm. Τέλος πάντων είπα τρία-τέσσερα τραγούδια. Mm. Ε, και σε 20 μέρε 25 περίπου, με πήρε ο Παναγιώτης τηλέφωνο και μου λέει, έχω ένα τραγούδι α, καινούριο. Mm. Θέλεις να έρθεις να το δοκιμάσουμε. Mm. Και έτσι συνέβη. Από Εκεί που ήταν να μην πάω, ας πούμε. Ναι. Εκεί που α... είχα πει ότι ρε παιδί μου δεν θα γίνει ποτέ. Ε, δεν πειράζει, εγώ θα τραγουδάω. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Αυτά τα χρόνια μέχρι να κάνει δισκογραφία και να γίνει γνωστή, ε, το είχε σαν παράπονο, σαν αποθυμένο το ότι ας πούμε. Το λαχταρούσα. Δεν είχα ούτε παράπονο ούτε αποθυμένο. Mm. Απλά το λαχταρούσα γιατί τόσα χρόνια τραγουδώντα τραγούδια. επανεκτελώντα την ουσία, δηλαδή τραγούδια. Α, πολύ αγαπημένα και σπουδαίων φωνών, ε, είχα κάνει μια διαδρομή και ποθούσα κι εγώ να ανακαλύψω εμένα μέσα από ένα καινούριο τραγούδι, να δώσω φωνή, ας πούμε, στη σκέψη, του, στα λόγια του στιχουργού, να, να δώσω υπόσταση, στη μελωδία του συνθέτη, να δοκιμαστώ με κάτι καινούριο και να βγάλω εγώ ό,τι έχω για πρώτη φορά. Ήταν πόθος. Ε, είδα ότι περνούσε, ο καιρός και δεν συνέβαινε για πάρα λόγους. Και όταν απαραιτήθηκα Ψυχικά και είπα. Δεν πειράζει. Δεν θα γίνει. Τι θα τραγουδά, τότε έρθει και με βρήκε. Καμιά φορά άμα τα κυνηγάζει, δεν κάθονται. Όχι, άμα έρχονται... τα κυνηγάζει, ληστράνε, τρέχουν μπροστά. Όντω. Ισχύει. Έκανε ναι. και, και άλλε δουλειέ για να βγάζει τα προ το ζήν, ή μόνο το τραγούδι. Εντάξει, κατά περίοδο δούλεψα λίγο εκτό, αλλά πριν... πριν γίνει το έμετρο δηλαδή. Mm -hmm. Πριν γίνει το έμετρο, δούλεψα σε κάποιες άλλες δουλειέ. Στην ουσία στο, στο εμπόριο. Στην πώληση. Για να. λίγο. Είπε ποτέ μέσα σου θα σταματήσω το τραγούδι. Όχι. Ποτέ. Δεν το... Δεν μπορώ. Δεν γίνεται. Δεν, δεν παίρνει αυτή την απόφαση. Είναι ένα με την ανάσα μου. Δηλαδή, ξέρεις τι είναι για μένα το τραγούδι. Ε, τραγουδώντα, μπορώ να εκφράσω... Στον υπερθετικό βαθμό τα συναισθήματά μου, που η καθημερινότητα δεν το επιτρέπει. Και ο σεβασμό προ τον άλλον άνθρωπο, οι ισορροπίε, τη χαρά, τη λύπη, το θυμό, ε, ακόμα και τη μνήμη τη βαθιά, η σκηνή μου δίνει το, το ελεύθερο και το άλοθη να μην έχω όριο, να μην έχω λίμιτ. Και αυτό για μένα είναι λύτρωση. Αμφισβήτησε ποτέ τον εαυτό σου. Ό,τι τι. τι. Ότι αν είσαι, δεν τα κάνω αν, καλά. Αν είσαι ταλαντούχα, αν έχεις ε, καλή φωνή, αν αρέσεις τον κόσμο. Όχι, δεν τον αμφισβήτησα με αυτόν τον τρόπο γιατί ένιωθα ότι αυτό που με δονεί, mm -hmm. ε, δονεί και τα, τα μάτια απέναντί μου, το βλέπα ότι όσο με αφορά εμένα, αφορά και κίνους, Δηλαδή μου το γύριζαν, μου το γύριζαν πίσω. Αμφισβήτησα και αναρωτήθηκα πολλές φορές αν το διαχειρίζομαι σωστά, αλλά... Και από αυτό παρετούμε σιγά σιγά γιατί ε, μεγαλώνοντας καταλαβαίνω αυτό που είπαμε πριν ότι ό,τι το πας να το πιάσεις φεύγει. Άστο ρε παιδί μου και εντάξει. Γέβασα κάπου πως ε, κάποια στιγμή εσάθηκες ότι ε, ε, έμοιαζες ε, μιμόσου τη Χαρούλα. Ναι την ήταν αλεξία, η μεγάλη μου η μεγάλη αγάπη, αγάπη, η μεγάλη μου δασκάλα εντό αγωγικών των παιδικών μου. Αυτή άκουγα πάνω τη και άλλε φυσικά, αλλά αυτή, αυτή αγαπούσα πολύ. Και σταμάτησε να λες τραγούδια τη Αλεξίου για να μην νιώθει ότι τη μιμήσε. Ναι, τρόμαξα λίγο που ήταν τόσο, τόσο μέσα μου και φοβήθηκα ότι δεν θα βρω ποτέ κο και κομμάτια δικά μου. Και σταμάτησα να τραγουδώ για να μπορέσω να βρω μια περπατησιά. Και, και τώρα χαίρομαι πάρα πολύ γιατί πραγματικά υπάρχουν στιγμές που είναι εκείνη, δηλαδή που ακούγομαι σαν εκείνη, αλλά ακούγομαι και σαν τη δική μου σχολείο, ακούγομαι και σαν την Πολυπάνω, ακούγομαι και σαν. δηλαδή, όλε οι σπουδέ φωνέ που αγάπησα και μελέτησα, έχουν έρθει με μια ισορροπία μαζί με μένα και έχουν, μου έχουν αφήσει στοιχεία και έχουν εκμεύσει, έχουν βγάλει από μένα και δικά μου πράγματα. Και είναι δίπλα μου. Είμαστε μαζί όλα αυτά τα χρόνια. Δύο ήταν τα χαρακτηριστικά σου έτσι που κατάλαβαν στη μόλις μόλι σε γνώρισα ραδιοφωνικά. Ναι. Το ένα είναι αυτό που λες, ότι μου θύμισε ότι ερχόσουν από το δρόμο τη ε, Μοσχολιού, τη Χαρούλα. Είσαι, είσαι, αυτού του είδου η φωνή. Και το δεύτερο, το ότι μου άρεσε, φαινόταν ότι ήσουν βραδιφλεγής. Δηλαδή, ε, σταθερά Μικρά βήματα και σιγά σιγά ε, γιόταν έγκα, γιόταν έγκα, γιόταν έγκα. Μαθαίναμε αυτό το όνομα. Δεν ήρθε μπαμ και κάτω ας πούμε. Α, αυτό όμως δεν το διάλεξα Τάσο μου. Δηλαδή αυτό το, το αποδέχτηκα και περπάτησα μαζί του. Ναι. Δεν είναι ότι Μ ε, αυτό ε, μπορούσα ναι. και δεν το έκανα. Αυτά τα έψιμα δεν μου ανήκουν. Ναι. Έτσι όρισε η ζωή. Ναι. Τη διαδικασία και το βηματισμό. Αλλά για το άλλο που είπες πραγματικά από εκεί έρχομαι, γιατί. Αυτά τα κουσμάτα είχα ω παιδί και δεν ήταν μόνο οι γυναικείες φωνέ. Ήταν ο Γρηγόρη Μπιθικότσι, ήταν ο Στέλιος Καζατζήδη, ήταν ο Στράτο Γιονυσίου, ήταν ο Γιώργο Νταλάρα. Ήταν αυτέ οι σπουδαίε φωνέ που άφησαν εποχή, που έφτιαξαν σχολέ, που ε, δίδαξαν το λαϊκό τραγούδι και τον τρόπο του. Στη Χαρούλα το είπε ποτέ ότι ήταν το ερμηνευτικό σου πρότυπο. Στην ίδια δεν το έχω πει. Τη έχω πει ότι την αγαπώ πολύ. Ντρέπομαι πάρα πολύ να τη πω πράγματα. Αλλά αν έχει τύχει να το ακούσει, σίγουρα θα το έχει ακούσει γιατί το λέω σε όλου. Και όταν είδε ε, αυτή την απόφαση ζωή που πήρε η Αλεξίου πριν δύο χρόνια, νομίζω mm -hmm. να αποσυρθεί από το τραγούδι, ε, πώ το είδε, πώ ένιωσε. Νομίζει ότι εσύ σε αντίστοιχη περίπτωση θα είσαι έτοιμη να το πει. Το σκέφτηκες ποτέ, Αν Νομίζω. καταρχάς δεν, δεν μπορώ να κρίνω καμία απόφαση κανενός, γιατί του κάθε ενό η απόφαση έχει να κάνει με δικά του πράγματα και είναι σεβαστή. Ναι, αλλά Όχι, ότι δεν μου λείπει. Είδε τι απίχυση είχε σε όλο τον κόσμο, όλο ο κόσμο. Μα σε είναι... όλου μα λείπει. Μα είναι η χαρούλα η χα... μα. Είναι η χαρούλα μα. Ναι. Δεν υπάρχει. Δεν, 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 δεν μπορεί να την πει αλλιώ. Ε... Φυσικά έμαθα ότι η ίδια έκανε παράπονα σε φίλου και γνωστούς Καλά, βρε παιδιά, δεν πέθανα. <laughs> γιατί ήταν <laughs> λίγο. <laughs> Ο κόσμο το αντιμετώπισε έτσι πολύ. Ναι, γιατί είναι μεγάλη αγάπη. Ναι. Έχει, και... δι... έχει ντύσει. Έχει ντύσει... Γενιές με στιγμές από χαρές, λύπες, αγαπημένου. Ε, ε, αγαπημένους, ε, στι... πολλά, 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 όλες μας στιγμές τις έχει τραγουδίσει. Ναι, πιστεύω είναι η χαρούλα των Ελλήνων, έτσι Ακριβώς, είναι ναι. η χαρούλα των Ελλήνων. Ναι. Λοιπόν, ε, οπότε Μα έλειψε πολύ και νομίζω γι' αυτό αυτέ οι αντιδράσει. Αλλά ήταν το πρώτο σοκ γιατί τη χαρούλα την έχουμε και στι άλλε τι καλλιτεχνικέ εκφράσει και δραστηριότητε. Γιατί γράφει, γιατί είναι στο θέατρο, γιατί μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, ανά πάσα στιγμή και να είναι εκεί. Τώρα, α, α, με ρώτησε αν εγώ και τι και πώ. Ε, ελπίζω, ανε, αν έρθει η στιγμή, να έχω τη δύναμη. Ή μάλλον να το πω αλλιώς, ότι νομίζω ότι αν το νιώσω, θα έχω και τη δύναμη να το πράξω. Αρκεί να, να το καταλάβω ότι έκλεισε ένας κύκλος. Γιατί στη ζωή κλείνουν κύκλοι. Έχω άνθρωπο, έχω άνθρωπο σκιά μου, έχω άνθρωπο, Όσο δίπλα και μακριά μου έχω άνθρωπο Έναν άνθρωπο δικό μου φυλακά και άγγελό μου έχω άνθρωπο Κανείς δεν θα μπορέσει. μου Αυτό που μ' αρέσει σε σένα είναι ότι έχεις και μία, πώς να το πω, και μία ζωή πριν σε μάθουμε. Δηλαδή, είσαι μία γυναίκα που παντρεύτηκες νωρίς, σωστά mm -hmm. το... Πόσο ήσουνα? 20. 20. Και γιατί τόσο νωρίς, ήταν κοινωνική, ας πούμε... Όχι, όχι, γιατί η αφοβιά της νιώτης και, η... και ο έρωτας οδήγησαν κατευθείαν εκεί. Α, λοιπόν, δεν ήταν χωρίς κα... να το πολύ σκεφτείς, αφού ήταν... Ναι. Ήταν πολύ λογικό τότε να συμβεί να. Με τα συναισθήματα που υπήρχαν. Δεν έχει άλλη εξήγηση. Όπου ο, 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 τότε ο σύζυγό σου είχε να κάνει με το τραγούδι. Όχι. Του, του άρεσε όμω. Το ναι, ότι... ήταν χαμόνα. Ναι. <χει> δεν είχε θέμα εκεί στο σπίτι, θέλω να πω, με το τραγούδι. Κοίταξε, τον πρώτο καιρό η αλήθεια είναι ότι διέκοψα με έναν τρόπο μέχρι να βρεθούν κάποιε ισορροπίε, αλλά Μ. δεν κράτησε πάρα πολύ αυτό. Τα τρία-τέσσερα χρόνια παραπάνω ενάντιαξα. Και μετά παίρνοντα την απόφαση. Ότι θα αλλάξω ζωή, θα προχωρήσεις σε ένα διαζύγιο κτλ. Ήταν κάτι που σε φόβησε? Όχι. Θα σου πω γιατί. Για, 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 το είπα, για το λόγο που σου είπα και πριν, ότι αν έρθει η στιγμή που συνειδητοποιήσει ότι ένα κύκλο κλείνει, αυτόματα έχει και το μηχανισμό να το παραδεχτεί και να πα παρακάτω. Mm -hmm. Δηλαδή, δεν με, δεν με πίεσε κάποιο, δεν συνέβη κάτι που δεν. Το ήθελα, συνέβη κάτι που απλά ξαφνικά το συνειδητοποίησα. Και το αποδέχτηκα και το ακολούθησα. Ναι, αλλά 20 χρόνια είναι πολλά. Είναι, ναι. Φοβόσουν την επόμενη μέρα. Κοίταξε, όλα ήταν καινούρια. Όλα ήταν άγνωστα και δεν ήταν μόνο για μένα. Θεωρώ ότι και εκείνον ήταν. Δηλαδή, mm. ε, πραγματικά η ζωή είναι μία γιατί εμείς αφήνουμε... Ε, μυρίζουμε τα αρώματά της και αφήνουμε και τις αποχρώσεις, αν θέλει, στις δικέ μας. Αλλά κάθε φορά σε αυτή τη διαδρομή φωτίζονται άλλα πράγματα. Απλά άρχισαν να, να σηκώνονται, να, να δημιουργούνται άλλες ισορροπίες και να υπάρχει μια άλλη ματιά. Ένα άλλο πλαίσιο, μάλλον. Ναι. Γιατί πλαίσιο ήταν και αυτό. Πιστεύεις ότι χαίρεται με τις επιτυχίες σου? Ναι, νομίζω πως ναι. Αν έχεις ζήσει πολλά χρόνια με έναν άνθρωπο και μάλιστα αν υπάρξει ένα διαζύγιο που δεν είναι πολεμικό, αυτά που τέλος πάντων έχεις εκτιμήσει στον άνθρωπο ή που έχεις τα θετικά, δεν υπάρχει γόμα να τα σβήσει. Δηλαδή μπορεί να είσαι σε μια συναυλία ή σε ένα μαγαζί, ας πούμε τώρα που θα είστε με τον Γιάννη Κότσυρα και να τον δεις από κάτω. Ναι, είναι ελεύθερο για το, τον κόσμο, το, για το, ναι, θέλω που θέλω το, πω, το κοινό. <laughs> θέλω να πω, έρχεται σε ναι, θαυμάζι, ναι, ναι, απολαμβάνει, ναι. 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 Εντάξει, του έχει κάνει και το επίθετο διάσημο. Α, το, το, ναι. ναι. Πώ είναι το πατρικό σου, Είναι τσεγρένη. Τσεγρένη. Ε, δεν είναι πολύ καλλιτεχνικό. Ναι. Είναι λίγο δύσκολο γιατί θυμάμαι από παιδί με ρώταν πάντα πώ. Και λέω, μ, με ρωτάνε όλη δεύτερη φορά. δεν δε θα είναι αυτό το όνομά μου. Ναι, το γιώτα νέγκα είναι ωραίο γιατί είναι δύο δυσύλλαβα. Ναι, ακριβώς. Ναι, και είναι πολύ καλλιτεχνικό. Οπότε το κράτησε ω φυσική συνέχεια. Ναι, δεν υπήρξε λόγο ναι. να αλλάξει το όνομά μου. Γιατί όπω είπα, δεν υπήρχε κάποια πολεμική. Και επίση ναι. είχε ξεκινήσει μια διαδρομή, α πούμε. Που δεν είχε νόημα να αλλάξω ένα όνομα στη μέση μια διαδρομή. Παιδιά αποκτήσατε. Όχι, όχι. Όλα ήταν πιο εύκολα λοιπόν. Α, Ενώ ότι... σαν είναι... μονάδε. Ναι. Δεν, δεν, υπήρχε άλλη μια ψυχή που θα πρέπει να φρόντιζε στην ισορροπία του. Με αυτή την έννοια το λέω. Θεωρεί. Ε, ως... Χαρακτήρα, ως προσωπικότητα, α, θα δυσκολευόσουν πιο πολύ αν υπήρχαν α, παιδιά. Δεν μπορώ να, να απαντήσω υποθετικά. Δηλαδή, μια υποθετική ερώτηση έχει και μια υποθετική απάντηση. Αλλά σαφέστατα, ε, έχοντα παιδιά, δεν έχει μόνο να σκεφτεί τα δύο μέρη και ναι. να συζητήσει τέτα-τέτα. Τε mm -hmm. έχεις να σκεφτεί και άλλα πράγματα. Οπότε εκεί, ανάλογα, δεν μπορώ να πω τι και πώς σου είναι εύκολο να ανοίγει και να κλείνει κύκλος στη ζωή σου? Όχι, δεν μου είναι εύκολο. Απλά όταν συμβαίνει πια, επε αναγκάζομαι να το αποδεχτώ. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Θέλω να πω, είσαι ο δυνατός χαρακτήρας που θα τολμήσει και θα πάρει την αποφάση ή που θα περιμένει να οδηγηθούν τα πράγματα μόνα τους εκεί. Όχι, δεν θα τολμήσω πολύ. Ναι. Όμως, δόξα του Θεού, έχω γύρω μου φίλους και ανθρώπους στη ζωή μου που με σπρώχνουν όσο χρειάζομαι για να την πάρω λίγο νωρίτερα από ό,τι θα την έπαιρνα εγώ. Είμαι λίγο ε, καθυστερό να περάσει να το βιώσω, να έρθει μέσα μου. Αλλά κάθε φορά πια είναι και νωρίτερα. Γιατί κάθε διαδικασία και κάθε κύκλος είναι και ένα μάθημα. Και όταν ε, κα, καταλάβεις ότι άπαξ και το δει, δεν θα πάψει να υπάρχει, θα είναι εκεί. Ε, όλο και νωρίτερα ε, το, το αποδέχεις για να πας παρακάτω. Σε σχέση με τους καλλιτέχνες που θαύμαζες, που είπαμε πριν, ναι. όταν βρέθηκε στη σκηνή με τον Γιώργο Νταλάρα, <laughs> σκέφτηκες, ας πούμε, λέω το Γιώργο Νταλάρα ως παράδειγμα, <laughs> πολύ έτσι μεγάλο και τρανό. Ε, Σκέφτηκες από μέσα σου, μπράβο Γιώτα, θαύμαζες αυτόν τον άνθρωπο και τώρα είσαι δίπλα του στη σκηνή και τραγουδάς. Όχι, έλεγα, πω πω Χριστέ μου πόσο τράκα έχω. Χριστέ μου πόσο τράκα έχω. Είμαι εδώ αλήθεια τώρα. Ναι, είναι δίπλα μου. Ήτανε... είναι πολύ ωραία, πολύ ωραία αυτά τα, τα όνειρα να τα ζεις όταν τα έχει ειδικά από παιδί, γιατί τους έχεις πάρα πολύ ψηλά. Θαυμάζεις πάρα πολύ όλη αυτή την... Ε, όλο αυτό το συνέστημα που σου έχουν χαρίσει, όλο αυτό το πολιτισμό, αν θέλεις, που σου έχουν χαρίσει. Και ξαφνικά νιώθεις ότι... Απ! Τι έγινε! Άρα, προς τα εκεί που πάω, καλά πάω. Ανταγωνισμό έχεις νιώσει? Ναι, υπάρχει. Άλλη μονόχωρος έχει πολύ ανταγωνισμό. Είτε φανερό, είτε κρυφό. Ένιωθες, ε, ας πούμε, να σε πολεμάνε σε κάποια στιγμή της καριέρας Δεν μπορώ να πω τώρα ότι έχω βιώσει, ας πούμε... Mm φοβερά πράγματα όμως ναι έχω μυρίσει προσπάθειες να με δυσκολέψουν ή τέλος πάντων να με κάνουν λίγο αόρατη, αλλά είναι πολύ μικρά πράγματα τα οποία δεν δεν στάθηκα πολύ είχα δουλειά να κάνω ναι. <laughs> είχα άλλα πράγματα να κάνω Γιώτα μου θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί έτσι στον Α με τη Γιώτα Νέγκα Παρατάγα το, το κρυφτό και το κυνηγητό, μόλι άκουγα μπουζούκι και το μπαμπά μου έπαιζε μπουζούκι και έτρεχα στα πόδια του. Ο παπά μου διάλεξε να, να φύγει 4 Ιανουαρίου στο μνημόσυνό του. Ε, πήγα στην εκκλησία και είχαμε, ήταν η Κυριακή, είχαμε μεσημεριανό και γύρισα κατευθείαν 2 η ώρα στο Χάρμα για να τραγουδήσω. Αν έχεις ζήσει πολλά χρόνια με έναν άνθρωπο και μάλιστα αν υπάρξει ένα διαζύγιο που δεν είναι πολεμικό, αυτά που τέλος πάντων έχεις εκτιμήσει στον άνθρωπο ή που έχεις τα θετικά, δεν υπάρχει γόμα να τα σβήσει. Η σκηνή μου δίνει το, το ελεύθερο και το άλοθη, να μην έχω όριο, να μην έχω λίμιτ. Και αυτό για μένα είναι λύτρωση. Δεν μπορώ να ζήσω μια χαρά χωρίς εκείνο. Δεν μπορώ να πω με τα βεβαιότητα ότι δεν μπορώ να ζήσω, αλλά δεν θα νιώθω ολόκληρη. Επιστρέψαμε στο απόψινό μας τέταρτο στον Α με τη Γιώτα Νέγκα. Γιώτα, βγαίνει από την ε, ζώνη ασφαλείας σου, δηλαδή θα κάνεις πράγματα α, που μπορεί να είναι Εκτό από το πλαίσιο που σε έχουμε μάθει. Για παράδειγμα, βλέπουμε ότι στα talent show, τα τηλεοπτικά, προτείνουν θέσεις κριτή σε καλλιτέχνε που μπορεί να μην είναι αναμενόμενο. Ναι. Έχεις δεχτεί ποτέ τέτοια πρόταση και αν δεχόσουν θα το σκεφτώσουν ή Είσαι... σε... Έχω δεχτεί μια φορά μια πρόταση, η εχω δεχτει μια φορα όμως δεν ήταν αυτό ακριβώς που ένιωθα εγώ αρμονικό σε ένα σαν σύνολο, για, για τέτοια θέση. Ναι, για αντίστοιχη θέση. Για Κρήτη θα λέμε σε ναι, 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 ναι. Γενικά. Και ίσως δεν ήταν και ο καιρό. Δεν ξέρω αν είναι τώρα ή αν θα είναι αργότερα ή αν είναι ποτέ. Ε, έχει να κάνει κάθε φορά με την πρόταση, τη χρονική στιγμή, τη συγκυρία και αυτό που ενστικτοδώς ίσως νιώσω. Ναι. Δεν μπορώ να προδικάσω δηλαδή κάτι αυτή τη στιγμή, αλλά θα... κρίνεται πάντα η στιγμή. Φοβάσαι το ξόδεμα. Δεν βρίσκω λόγο στο, στο ανεφλόγο ξόδεμα. Δηλαδή, ναι. νομίζω ότι όλοι χρειαζόμαστε την ενέργειά μα και την άβρα μα για να δημιουργήσουμε πράγματα και όχι απλά έτσι για να υπάρχουμε σαν εικόνε. Είχαμε μιλήσει στο ραδιόφωνο mm. μαζί για την παράσταση που κάνει με, με τα τραγούδια τη ευτυχία του Παπαγιανοπούλου. Τι ήταν αυτό που σε όθησε να κάνεις αυτή την παράσταση. Ευτυχία Παπαγιανοπούλου είναι φυσικά πολύ επίκαιρη τα τελευταία χρόνια. Ξεκίνησε με το μονόλογο της Μένας Μεντή. Μεντή, σε σκηνοθεσία του Ζούλια. Μετά έγινε η ταινία με την Καραμπέτη. Και τώρα είναι οι δικές σου οι μουσικές παραστάσεις. Ήταν μια ιδέα επειδή είναι επίκαιρη Παπαγιανοπούλου, επειδή σου αρέσουν τα τραγούδια της, επειδή σε όθησε η Ελληνά Νικολακοπούλου να το κάνετε. Τι έγινε. Αν έκαθεν στις παραστάσεις μου είχα ευτυχία Παπαγιανόπουλα, λίμωνε με λαϊκή τραγουδίστρια, δηλαδή, τη, τη λατρεύω. Οπωσδήποτε πιο τραγούδι. Ένα πες μου. Το, το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό. Ο Γιάλινο κόσμο και αν είναι αγάπη έγκλημα είναι τα πιο αγαπημένα ναι. μου. Και το είμαι τόσο χωριστά. Να είδε. Ναι. Είναι ατελείωτα. Και η φαντασία. Και το έμενα. Δηλαδή όλα. Και δύο πόρτε έχει ζωή. Ναι. Δεν δε σταματάει. Δεν σταματάει. Ε, πάντα λοιπόν υπήρχε. Ε, το προηγούμενο καλοκαίρι, το καλοκαίρι του 20 λοιπόν, να σου ξεκινήσω την ιστορία, η Λίνα Νικολακοπούλου ετοίμαζε μια παράσταση για την ευτυχία μαζί με την Κάτια Γουλιώνη που ε, έπαιζε την νεαρή ευτυχία στην ταινία και μου ζήτησε να τραγουδήσω εγώ τα τραγούδια της συγκεκριμένη παράστασης που θα έστεινε. Ε, κάναμε πρόβες, αντιμετώπισα για πρώτη φορά όλα τα τραγούδια της ευτυχίας μαζί και η καρδίνα μας έκλεισε του 20. Αυτό όμως μπήκε ένα σποράκι. Όταν λοιπόν πέρασε όλη αυτή η χρονιά και ήρθε το 21 η Άνοιξη και ένα καλοκαίρι που φαινόταν ότι θα είναι πιο, πιο, λειτουργικό ας πούμε για τις παραστάσεις σκεπτόμενοι τι θέλω να κάνω αυτό το καλοκαίρι δεν μπόρεσα να ξεκολλήσω από την ευτυχία Παπαγιανοπούλου για δύο λόγους. Μάλλον για έναν και κύριο. Έχοντας, έχοντας βιώσει, όπως όλοι οι καλλιτέχνες και, ό, και όλοι οι άνθρωποι στη ζωή μας, αλλά εμείς οι καλλιτέχνες νομίζω ότι σε αυτή την περίοδο είμαστε οι πιο θυμωμένοι, οι πιο α, στην πάντα, οι, οι πιο αόρατοι. Ε, οι, ζω, οι ζωές χάνονται, καταστρέφονται και δεν μπορούν... Και δεν καταλαβαίνω το λόγο. Τέλος πάντων, έχοντας ζήσει όλο αυτό, ήθελα να πιάσω το, το μύτο μου, τη συνέχειά μου, γιατί είχε διακοπεί με τη σιωπή, από πιο πίσω. Και κο... έμεινα κολλημένη στην Ευτυχία Παπαγιανοπούλου να ξαναθυμηθώ εμένα τα τραγούδια για να συνεχίσω. Και πήρα τη Λίνα να τηλέφωνο γιατί είπα: Λίνα, έχω μεγάλη ανάγκη αυτό το καλοκαίρι να κάνω Λίνα ε, Ευτυχία Παπαγενοπούλου. Θέλει να το κάνουμε μαζί. Ήταν αμέσω το ναι και η Λίνα επιμελήθηκε όλη την παράσταση. Ε, για μένα είναι τεράστια τύχη, ευλογία και τιμή να συνεργάζομαι με αυτή τη γυναίκα που είναι σοφή, που είναι μια μεγάλη αγκαλιά και θα αφήσω τελευταίο το ότι είναι μια σπουδαία στιχουργός επίσης που αγαπά και φωτίζει μια άλλη σπουδαία στιχουργό. Την πρώτη. Ναι. ναι. Αυτό. Ναι. Και είναι για μένα τεράστια αυτή η τιμή και έμαθα πάρα πολλά από αυτό το ταξίδι. Ναι. Και από την Ευτυχία, αλλά από τη Λίνα κυρίω. Και εγώ το βρήκα συγκινητικό ότι η σύγχρονη ποιήτρια του ελληνικού τραγουδιού ε, φωτίζει και μαθαίνει στον κόσμο την πρώτη. Την προκάτοχό τη, αν θέλει. Ναι, και την πρώτη διδάξα σα. Την πρώτη διδάξα. Ναι. ναι, πραγματικά, γιατί και η Ευτυχία ήταν η πρώτη γυναίκα που μπήκε σε αυτό το α, άντρο, αν θέλει των στη ε, στιχουργών ε, και μάλιστα με αυτή την ύπαρξη, με αυτή την επιτυχία και με, με τέτοιο τρόπο δυναμικά. Ποιο τραγούδι τη ευτυχία Παπαγιανοπούλου είναι πιο πολύ εσύ, θα έλεγε. Πιο πολύ εγώ. Ναι. Κοίτα να δει τώρα. Πάλι το γυάλινο κόσμο θα σου πω. Εσύ το ήσυχο παιδάκι χωρί τι επαναστάσει και τα λοιπά. Ναι, δεν, να δεν αλλάζουν μια... τα πράγματα μόνο με πολέμου και φωνέ. Αλλάζουν και ήρεμα και από κάτω, υποδόρια και για να αλλάξουν τα πράγματα. Πιστεύω πως θα πρέπει να το θέλουμε όλοι και να μεγαλώσουμε παιδιά που να εκτιμούν, να σέβονται τον διπλανό άνθρωπο. Ισότιμα παιδιά. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Τα παιδιά μας πρέπει να φροντίσουμε. Γιατί στο σήμερα εμείς δεν μπορούμε να αλλάξουμε τώρα κάτι. Αυτοί που έρχονται όμως, που εμείς τους μεγαλώνουμε, αν τους δώσουμε αυτό που χρειάζονται, μπορούν να το κάνουν. όταν α, α, ακούς τα σημερινά παιδιά να τραγουδούν αυτούς τους στίχους του τραπ που έχουν μέσα βία, μισογυνισμό, α, ρητορική μίσους κτλ. Και εσύ τραγουδάς τα διαμάντια ας πούμε, των μεγάλων Ελλήνων στιχουργών. Ανησυχείς έτσι, θα ξέρει καινούργια γενιά α, τον πολιτιστικό θησαυρό που έχουμε που λέγεται ελληνικό τραγούδι. αυτό είναι χρέο των προηγούμενων. <χω> Λοιπόν, ε, εγώ προσπαθώ αυτό να το κάνω. Είναι πάρα πολλοί τραγουδιστέ που προσπαθούμε να το κάνουμε. Και υπάρχουν και πάρα πολλά νέα παιδιά που διασκευάζουν ε, παλιότερα τραγούδια, σπουδαία τραγούδια και τα φέρνουν ε, στο σήμερα, στο να τα ακούσουν και να διατηρηθούν. Ξέρετε, δεν θα εξαφανιστεί ο πολιτισμό και το μεγαλείο. Ό, ό,τι ό, έχει, ό, έχει γραφτεί και είναι σπουδαίο, δεν θα εξαφανιστεί. Θα, θα είναι εκεί και θα το ανακαλύπτουμε ξανά και ξανά. Απ' την άλλη μεριά για την τραπ που, που μου λε, επίση δεν με ανησυχεί, αλλά δεν μπορώ να πω ότι είναι ο κώδικα επικοινωνία μου. Δεν είναι ο κώδικα επικοινωνία μου. Απλά δέχομαι ότι κάθε εποχή έχει την γλώσσα τη, τον τρόπο τη και δεν χρειάζεται να με ρωτήσει αυτό. Σε ενοχλεί αν ας πούμε. Σημερινά, παιδιά 20-25 χρονών δεν ξέρουν τη γιοντανέγκα. Όχι. Δεν με ενοχλεί. Θα ήθελα να ξέρουν... Ε, ε, άλλα πράγματα. Να, να μιλάμε σωστά τη γλώσσα μας. Να έχουμε αισθητική από το πώς κοιτάμε τον άλλον μέχρι... τι ακούμε. Και το άλλο δεν έχει σημασία. Φαντάζομαι όμως ότι όταν βλέπεις 20-25 αρίδες στις συναυλίες σου ή στα μαγαζιά, χαίρεσε Εντάξει, ποιος Ποιο δεν χαίρεται, λέει Όταν σκοτεινιάζει ή σε πιάνουν οι μαύρε σου, πού καταφεύγει, τι κάνει. Ω, μόνη μου θέλω να είμαι. Κλείνω μέσα το. Θα βάλει ναι. να τραγουδήσει. Να τραγουδήσω για κανένα λόγο. <laughs> θα πάρω το αυτοκίνητο, να πάω μια βόλτα μακριά. <laughs> και μπορεί εκεί, άμα θα μόνη μου, μπορεί να μουρμουρίσω κάτι. Αλλά όταν, όταν, με πιάνουν οι μαύρε μου, θέλω να είμαι μόνη μου. Γενικά θα έλεγες είσαι κοινωνικός άνθρωπος ή μοναχικός. Είμαι μια ισορροπία των δύο. Έχω φάσεις. Κοινωνικές και φάσεις που θέλω λίγο να είμαι πιο... Αλλά λίγο περισσότερο κοινωνική είμαι. Εμπιστεύεσαι εύκολα ανθρώπους ή τους τεστάρεις πριν ανοιχτείς. Δεν ε, έχω μηχανισμό τεσταρίσματος. Ε, εμπιστεύομαι και αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι έχω μάθει να αποδέχομαι το λάθο μου. Δηλαδή, ξεκινάω πάντα θετικά για έναν άνθρωπο. Ότι δεν, υπάρχει λόγος να θεωρήσω ότι υπάρχει κάτι αρνητικό. Αν διαψευστώ, λέω εντάξει, δεν πειράζει. Δεν ήταν αυτό. Πάμε Πα παρακάτω, θα βρούμε, θα βρούμε κάποιον συμβατό. Θα έλεγε ότι η ψυχοθεραπεία που κάνει τα τελευταία χρόνια σε έκανε πιο εξωστρεφή εξωστρεφεί. Όχι, δεν νομίζω. Αυτό που μου, έ, που μου έκανε ήταν να μου εξηγήσει αρκετά πράγματα για μένα που προσπαθώ τώρα να τα βάλω σε τάξη από μένα προς τα έξω. Αυτό, αυτό βασικά αναζητούσα. Mm -hmm. Να καταλάβω γιατί σκέφτομαι κάπως, γιατί ερμηνεύω κάτι κάπως για να μπορέσω να, να ανοίξει το πεδίο μου και να δω με άλλο μάτι πιο καθαρό τα πράγματα. Και εμένα. Να πούμε ότι λέγαμε για τις συναυλίες αφιέρωμα ε... 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 στην Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Ε... Θα είσαι Κύπρο. Ναι, κατεβαίνουμε Κύπρο. Στο Πατήχιο και, στον... και, στο Δημοτικό Θέατρο αντίστοιχα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που θα ταξιδέψει η Ευτυχία μας στην Κύπρο. Ωραία, γιατί όπω σου είπα, η Ευτυχία, είναι ένα... ευτυχία Παπαγιανοπούλου είναι ένα πρόσωπο που τα τελευταία χρόνια έχει αγαπήσει πολύ ο κόσμο. Και είναι όλων μα. Ναι. Τα λόγια τη, Ανήκουν σε όλους μας. Απλά ξέρανε τους στίχους, αλλά δεν ξέρανε Ακριβώς. ποιος... Ακριβώς. Η ταινία, η ταινία κυρίως και για τους νεότερους, ναι. με την ταινία συνειδητοποίησαμε όλοι και λέγαμε και αυτό ο δικό τη, και αυτό ο δικό τη, Και αυτό ο δικό της τραγούδια, δηλαδή που είναι κάθε μέρα ναι. μέσα μας και τα λέμε και τα αγαπάμε. Και να πούμε ότι στην Αθήνα α, είσαι με τον Γιάννη Κότσιρα... Ε, οι δυο σα. Ναι. Ε, στο in, in... Ανεβαίνουμε στην άνοδο. Στην άνοδο, <laughs> στην Πυραιό. Στην Πυραιό, στην με το Γιάννη Κότσιρα. Ε, άλλο ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Ήθελα πάρα πολύ καιρό και, και εγώ να συναντηθώ με το Γιάννη. Τι υπέροχο που είναι ο Κότσιρα. Ε, δεν υπάρχουν λόγια. Επειδή γνωριζόμαστε από τον καιρό που ξεκινούσε και ξεκινούσα και έχουμε ένα κώδικα, του λέω είσαι εκνευριστικά λάνθαστος. είναι, <laughs> είναι. Ο, κότσυρα για μένα ε, είναι ίσω από του λίγους που μπορεί να πει ε, μπιθικότσι, καζατζίδι κτλ. Και, και, να είναι στη θέση του. Ακριβώ. Ακριβώς. Εκτός όμως από Στο ύψο τη... ύψος που πρέπει να είναι. Εκτός όμως από τη σπουδαία του φωνή, το, mm. το σπουδαίο του, ε, τη, τη, τη του, αν θέλεις, άρθρωση ελληνικά, ο ήχος του, ο σεβασμός που έχει στην τέχνη του, στους ανθρώπους, σε αυτό που κάνει στον εαυτό του. Αυτά τα ξέρουμε όλοι και τον λατρεύουμε και τον αγαπάμε χρόνια. Και... Αυτό όμως που θέλω να πω για τον Γιάννη, χωρίς ότι είναι ένας καταπληκτικός φίλος, αυτό που με έχει τρελάνει με τον Γιάννη είναι το πόσο έντιμος και δίκαιος είναι σαν άνθρωπος. Μιλάει ευθέως, έχει μόνο ζεστά, ζεστά, μάτια και είναι πάρα πολύ έντιμος. Αυτό. Είναι συγκλονιστικό αυτό να το συναντάς σε αυτό το βαθμό σε έναν άνθρωπο και τραγουδώντας μαζί του δηλαδή παιδί μου ανα... Ανα... τον κοιτάζω και να αναπνέω με τον ίδιο τρόπο. Είναι, Είναι μεγάλη μου χαρά. Κοτσιράς Γιώτα στο Άνοδος Life Stage Από 5 Φεβρουαρίου και κάθε Σάββατο για περιορισμένες παραστάσεις Άνοδος Life Stage με την υποστήριξη του Αλφα Ιωτά, <Τι>, υπάρχουν συνεργασίες που θα ήθελες να είχε πραγματοποιήσει αλλά ίσως από φταίξιμο δικό σου ή από συγκυρία να μην έγιναν ναι. και να το μετάνιωσες ναι, έχω μια... Δε... Ήθελα πάρα πολύ να... Να... να γνωρίσω και να συνεργαστώ με τον Θάνο Μικρούτσικο. Τον πρόλαβα. Τεράστιο. Και φταίω κιόλα, λίγο. Γιατί? Γιατί μου είχε πει πάρε με τηλέφωνο ε... και δεν τον πήρα επειδή ε... δεν ήξερα θα... πώς θα αισθάνεται, αν θα αισθάνεται καλά, μην τον ενοχλήσω. Και σκεφτόμουν να τον πάρω, αλλά έλεγα άστο τώρα να... να γίνει λίγο καλύτερα και θα τον πάρω, το ήθελα πολύ, από, ξέρεις, από συστολή, από σεβασμό, από οτιδήποτε. Και έχω μετανιώσει που δεν το έκανα, γιατί και ο Γιάννης μου λέει ότι δεν θα τον ενοχλούσα ποτέ αν το έκανα. Ήταν μια δική μου λάθος εκτίμηση, ένα που... άυτοψλο ερμηνεία, λάθος. Και λυπάμαι πολύ που, το... που δεν... Δεν μίλησα μαζί του, δεν... Ήταν τότε που είχε την περιπέτεια της ναι. υγείας του? Ναι. Ήταν στην αρχή της περιπέτειας Α, στην αρχή. Ε, εντάξει, λογικό το βρίσκω, ενώ λογικό που σκέφτηκες ότι... Παρ' όλα αυτά όμως, ναι. να σου πω μια ιστορία με το θάνατο. Βεβαίω. Είμαστε σε μια ε, πολύ συμμετοχική συναυλία που δεν θυμάμαι τώρα στην Τεχνόπολη. Είμαστε πολύ πολλοί τραγουδιστές. Ε, καθόμαστε δίπλα-δίπλα... Εγώ εκείνη την εποχή, ε, πριν από 4-5 χρόνια, πρέπει να ήταν, ε, σκεφτόμουν ένα project να κάνω το φίλο ανδρικό που έκανα. Ε, δηλαδή mm. τραγούδια μόνο ανδρών ερμηνευτών. Mm -hmm. Από τους σημερινού ε, ε, τραγουδοποιούς μέχρι ε, την, την, προηγούμενη γενιά που συζητάγαμε. Όλους τους σπουδαίους, τις αγαπημένες μου ε, ανδρικές φωνές. Δεν ήξερα λοιπόν, δεν είχα αποφασίσει και κάποια στιγμή και που καθόμαστε και ακούμε, δεν μιλάμε, Γυρίζει και μου λέει «Γιώτα, να ξέρεις, όταν στείλει μια παράσταση, να θυμάσαι πάντα ότι πρέπει να έχει ένα λόγο ύπαρξης, ένα κόνσεπτ, ένα στόχο. Να σκεφτεί ο άλλος ότι «Α, να το δω αυτό, γιατί του χρόνου δεν θα το δω, δεν θα παίζεται». Και γυρίζω και το κοιτάω και του λέω «Ακούτε τις σκέψεις μου». Δηλαδή μου έδωσε τη λύση. Μου είπε στην ουσία εκείνη τη στιγμή, δεν ξέρω μαγικά, κάνω το. Κάντο γιατί έχει λόγο ύπαρξη Γιατί υπάρχει μια σκέψη, υπάρχει μια λαχτάρα. Χρόνια να τα, να τα τραγουδήσεις αυτά. Αυτή είναι η πιο κοντινή μου στιγμή με το Θάνο που είχα. Θα έλεγε ότι εγώ χωρί το τραγούδι δεν μπορώ να ζήσω, ή μπορώ να ζήσω μια χαρά και χωρί το τραγούδι. Δεν μπορώ να ζήσω μια χαρά χωρί το τραγούδι. Δεν μπορώ να πω βεβαιότητα ότι δεν μπορώ να ζήσω. Mm -hmm. Αλλά δεν θα νιώθω ολόκληρη, χωρίς το τραγούδι. Όνειρα... Θα λείπει ένα κομμάτι μου. Τα όνειρα σου από εδώ και πέρα σε τι αφορούν. Ε, Είναι τα... πράγματα που θες να κάνεις, που ονειρεύεσαι να κάνεις, που σκέφτεσαι να κάνεις. Το επόμενο καλοκαίρι δεν θα κάνω συναυλίες ε, μουσικές. Θα συμμετέχω στη Μύδια που ανεβάζει ο Εμίλιος Χυλάκης. Θα είμαι κορυφαίο κορυφαία του χορού. Δέχτηκα την πρόταση. Και είναι κάτι εξαιρετικά προκλητικό, εξαιρετικά καινούριο και θέλω πάρα πολύ να δοκιμαστώ σε αυτό. Δηλαδή, πλέον θέλω να δω τα όρια μου, να τα επεκτείνω, να μάθω. Είναι, είναι πολύ σπουδαίο, ε, σπουδαίο μάθημα να συνεργάζεσαι με ηθοποιούς. Έχουν μια άλλη διαδικασία, έχουν ένα διαφορετικό τρόπο, αλλά και τόσο κοινό με τη μουσική. Έχει, υπάρχει ρυθμός, υπάρχει λόγος, μουσικότητα, ε, υπάρχει ένα παρόμοιο πλαίσιο, έκφραση, όλο αυτό το πράγμα. Θα πας επίδαυρο, δηλαδή. Ε, δεν ξέρω, αλλά... Ελπίζω, νομίζω. Ναι, μπορεί. Ο, 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 ο Χιλάκης σου εξήγησε, σου ανέλησε γιατί σε σκέφτηκε σένα για κορυφαία του χορού. Δεν μου είπε γιατί, δεν τον ρώτησα. <laughs> Κάτι θα είδε πάντως. Ε, ναι. Ε... Έτσι, έτσι ακριβώς φαντάστηκε αυτό που έχει φανταστεί, τέλος πάντων, με ναι. τη δική μου φωνή. Ωραίο, πολύ ωραίο μου είναι, είναι τρομερά προ, προκλητικό, ναι. επίσης να σου πω ότι είναι τρομερά φοβιστικό, αλλά θα το κάνω γιατί δεν, δεν μπορεί να με κρατήσει τίποτα από το να, να πω να μάθω. Έχω πολύ, θέλω, θέλω πάντα να μαθαίνω, δηλαδή έχω αυτό το πράγμα το, Γιώτα, μου σε ευχαριστώ πολύ για το αποψηρώμαστε τα τζετ. Εγώ ευχαριστώ. Έχουμε και ένα δωράκι για σένα από oh, τα Ρόζες. Ναι, το Treasury Box. Ευχαριστώ. Είναι πάρα αληθινά τριαντάφυλλα που διατηρούνται πέντε χρόνια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι καταπληκτικά. Χωρίς έτσι. κάποια περιποίηση. Πες ότι είναι για τα γενέθλιά σου, για τη γιορτή σου, για το τι ήρθε εδώ. Είναι καταπληκτικά. Ευχαριστώ. Είναι κοντά τα γενέθλιά σου. Τα, τα γενέθλιά μου είναι καλο, είμαι καλοκαιρινή. Α, είσαι καλοκαιρινό ναι. τύπο. Και η γιορτή και τα γενέθλιά Είμαι Παρθένο. Α, ah, είσαι Παρθένο. Να σου πω, ε, τώρα που λες αυτό, ψάχνοντα στο ίντερνετ για σένα, βρήκα τέσσερι διαφορετικέ χρονιέ γέννηση. Γιατί... Ναι, 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 δεν ξέρω γιατί. Το κάνει επίτηδε. Καλά, δεν το κάνω εγώ. <laughs> Όχι, και μου λένε και φίλοι, γιατί δεν τι διορθώνει. <laughs> λέω, καλά, γιατί δεν τι διορθώσω. Σιγά τώρα. Ναι, λέω και εδώ γράφει το, την τάδε χρονιά, εδώ την άλλη κτλ. Ε, Ειδικά ξέρω. οι χρονιέ που με δείχνουν μεγαλύτεροι μου γελάμε πάρα πολύ γιατί μου λένε οι φίλοι μου, Ελά, αυτό είναι ντροπή. Τώρα όλε κρύβουν και σένα θα σε δείχνουν μεγαλύτερη. <laughs> και λέω, Καλά, α, σε θα μεγαλώσω <laughs> και θα λένε, Μα πώ κρατιέται αυτή σε αυτή την ηλικία. Γιώτα όταν ευχαριστώ πολύ για το απόψηρο μα, Και εγώ τάσω μου πολύ. Να ευχαριστήσουμε το Athens Plaza στην πλατεία συνάγματο που μα φιλοξένησε και το Ξένο Στράβελ για την πολύτιμη βοήθειά του στην πραγματοποίηση τη εκπομπή. Να είστε καλά, καλό σα βράδυ.